centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Τζικαλέγια, και καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσό. Τι κάνετε? Σε όλους τους ακροατές σας. Σε όλη την Καστοριά που πλήττεται τελευταία. Σε μια δύσκολη, ναι, πολύ δύσκολη, ναι. Είναι φαινόμενα των καιρών. Είναι αυτό που μιλάμε όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό και το βλέπουμε να δυστυχώς να γίνεται εμπράκτος η διαπίστωση ότι από τώρα πρέπει να συνηθίσουμε τη ζωή μας με φαινόμενα αλλαγών στο κλίμα, στη συμπεριφορά των καιρικών φαινομένων και πρέπει οι δραστηριότητες μας, οι πολιτικές, να κινούνται έχοντας σαν βάση δεδομένων ότι θα έχουμε ένα διαφορετικό κλίμα, άλλοτε θα έχουμε καύσωνες, άλλοτε θα έχουμε πλημμύρες, άλλοτε θα έχουμε ανεμοθύελες, όπως χθες το βράδυ εκεί στην περιοχή με τα φαινόμενα που έγιναν ανάμεσα στο Μανιάκι και στη Μεσοποταμία. Και έτσι, και σε όλο το νομό γενικότερα. Να είμαστε όσο γίνεται πιο καλά προετοιμασμένοι για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα μας. Ήρθε στα χέρια μας, κύριε Τσικαλάκια, μια επιστολή σας. Μια επιστολή σας που βλέπω εδώ έχει ημερομηνία 19. Εγώ δεν σας έχω στείλει καμία επιστολή. Δεν είχε έρθει από εσάς. Εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε φυσικά πώς την βρήκαμε, αλλά την βρήκαμε τέλος πάντων. Αυτό έχει σημασία. Με ημερομηνία από ό,τι βλέπω εδώ 19 Εβδόμου, την οποία στέλνετε στον κύριο Κασαπίδη και στον κύριο Σαββόπουλο. Κοινοποιείται βεβαίως και στον Υφυπουργό Υποδομών, στον Δήμαρχο Καστοριάς, στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μανιάκων, τον κύριο Πανταζή, στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, τον κύριο Δησπρίτη, τον κύριο Ασονίδη, στο Επιμελητήριο και στην ΔΕΠ Καστοριάς. Μια επιστολή στην οποία εξιστορείται ουσιαστικά το διαχρονικό αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι από τώρα μόνο, αλλά στο τέλος θα λέγω ότι πηγαίνετε και σε κάποιες επισημάνσεις έως την τελευταία παράγραφο που νομίζω ότι τραβάτε και αυτιά για να χρησιμοποιήσω και μια έκφρασή σας των τελευταίων ημερών. Λέτε λοιπόν, και ας ξεκινήσω από αυτό, σας ζητώ να μην καθυστερείτε άλλο. Σας παρακαλώ να μην αναζητείτε προφάσεις κολλησιεργίας. Ιδιαίτερα σας εκλυπαρώ να μην παραπέμπετε τους πολίτες από τον Άννα στον Καϊάφα, γιατί αδικείτε τους εαυτούς σας. Και αυτά τα λέτε στον κύριο Κασαπίδη και στον κύριο Σαββόπουλο. Κύριε Νατσούλη, η ενασχόλησή μου με την πολιτική έχει να κάνει με την αίσθηση του χρέους της υπηρέτησης των πολιτών. Πάντοτε αυτή είναι η στόχευσή μου. Τα προβλήματα που απασχολούν κάποιον πολίτη ή κάποιους πολίτες, ακόμη περισσότερο όταν είναι πολύ μαζί, να προσπαθώ να δώσω λύσεις. Έτσι το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησε από το φθινόπωρο του 2020, πριν το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Όταν, πήρατε την επιστολή, μια όταν επιστολή. Η επιστολή των κατοίκων και επιχειρηματιών της διαδρομής Δησπηλιού Καστοριάς, όπου 33 συμπολίτες επώνυμα με επιγραφές διατύπωναν την αγωνία τους και το αίτημά τους ότι θέλουν να δοθεί λύση στη διαδρομή αυτή, έτσι ώστε που να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες της οδικής ασφάλειας, της συντήρησης του δρόμου και της αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων, γιατί το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε από μια αίτηση αδειοδότησης από επιχείρηση σε αυτή τη διαδρομή που δεν ικανοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της αντιπεριφέρειας. Όταν αποφάσισα να ενεργήσω, να δράσω προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης του αιτήματος των πολιτών, σκέφτηκα ποιοι είναι οι συμπολίτες και αν αυτοί καλύπτουν αυτούς που μένουν ή δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν βρήκα ούτε έναν που να κατοικεί ή να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, επαγγελματικά εκεί, που να μην υπογράφει την επιστολή. Δηλαδή αυτοί οι 33 είναι και οι συνολικοί κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής. Ναι. Άρα λοιπόν η παρότρεση προς εμένα ήταν πολύ ισχυρή. Υπάρχουν κάποιες διπλές υπογραφές, αυτό ισχύει,
Ποιος δεν νομίζω. Τώρα δεν έτσι μου πάνε από το δεσπηλιό μου πάνε κάποια πράγματα. Ούτε, ούτε γραφολογική ανάλυση έκανα, ούτε αμφισβήτηση. Πάντοτε με το δεδομένο ότι αυτοί που υπέγραφαν ήταν σχεδόν όλοι ήταν γνωστοί μου. Δηλαδή ήταν, άντε να ήταν δύο-τρεις που δεν τους ήξερα καθόλου. Όχι, αλλά ίσως είναι ένα πρόσωπο που έχει δύο επιχειρήσεις, οπότε είναι δύο υπογραφές. Εν πάση περιπτώσει, κάπως εμένα, έτσι νομίζω ότι είναι το θέμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε μένα δεν ήρθε κανένα κείμενο αντίθετο σε αυτήν την επιθυμία, ούτε κάποιοι μου με συνάντησαν. Ούτε καν από το δεσπηλιό, ας πούμε. Ορίστε. Ούτε καν από το δεσπηλιό. Αυτή την επιστολή την υπέγραφαν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Που είναι ανάμεσα από την έξοδο του δυσπηλίου προς Καστοριά μέχρι την είσοδο της Καστοριάς. Αυτό που λέμε ο δρόμος της Πέτρας ή όπως αλλιώς μπορεί να λέγεται. Είναι μια διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Είναι ένας δρόμος που δεν υπάρχει σχέδιο πόλεως, αλλά ξέρουμε ότι εδώ και πάνω από 50 και πλέον χρόνια υπάρχουν και κατοικίες και επιχειρήσεις και ξενοδοχεία. Επομένως αισθάνθηκα ότι είναι υποχρέωσή μου να ασχοληθώ με το ζήτημα, να δώσω λύση. Ναι. Και στην πορεία όμως έγιναν πολλά σε πρώτη φάση. Θα συζητήσουμε εδώ γιατί το αναγράφετε στην επιστολή σας. Ναι. Και είναι πράγματα και να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα την επιστολή ήταν κάποια πράγματα που δεν τα ήξερα και εγώ για κινήσεις που έχουν γίνει. Φαίνεται ότι το πήρατε πολύ προσωπικά επίσης το θέμα αυτό. Όχι, δεν το έχω πάρει καθόλου προσωπικά. Ναι. Τι προσωπικά δηλαδή. Δεν, το έχετε πάρει δηλαδή με μια προτεραιότητα. Το έχετε πάρει ζεστά το θέμα, αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, με όλα τα θέματα που ασχολούμαι. Γιατί έχετε πάει στον Υφυπουργό Υποδομών, έχετε ανακατέψει υπηρεσίες. Έχετε... Σε κάποια στιγμή την πρώτη ενέργεια την έκανα με κοινοβουλευτική ερώτηση και με κατάθεση εγγράφων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. Καραμαλή, μπράβο. Στην κατάθεση εγγράφων. Μετά πήγατε στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκρέκα. Για να ακουστεί και αυτό. Προς τον κύριο Καραμαλή έστειλα όλα εκείνα τα έγγραφα που μου δώσανε, μου ενεχείρισαν οι κάτοικοι και επιχειρηματίες που ήταν αποφάσεις νομαρχών της δεκαετίας του 80, ο κύριος Χονδρονάσιος. Νομάρχης τότε, διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών είτε της ΔΕΣΕ, της Κοζάνης, είτε της Καστοριάς, ό,τι έγγραφο υπήρχε, άλλα μπορεί να ήταν χειρόγραφα, άλλα μπορεί να ήταν σε δακτυλογραφομηχανία εκείνων των εποχών, που ουσιαστικά λέγανε ότι η περιοχή αυτή είναι κατοικημένη. Αυτή την έκφραση χρησιμοποιούσαν. Βέβαια, στην πορεία μετά την διαδικαστική, τη διεκδικητική, διαπίστωσα ότι δεν μπορούμε να θέσουμε θέμα να ονομαστεί η περιοχή κατοικημένη, γιατί αυτό θα έκανε τόσα χρόνια που θα μας ξεπερνούσε. Γι' αυτό και δεν συνέχισα να χρησιμοποιώ την έκφραση να θεωρηθεί η περιοχή κατοικημένη, μιας και από το 85 και μετά υπάρχουν έγγραφες τοποθετήσεις που ισχύουν με πρωτοκολλημένες, με σφραγίδες από ονομάρχες, από ότι στην πράξη είναι κατοικημένη η περιοχή. Αυτό δηλαδή τονιζόταν. Αλλά επειδή οι αλλαγές των σχεδίων πόλεως θέλουν πάρα πολλά χρόνια να ολοκληρωθούν, επομένως τώρα επειδή το ζήτημα της ασφάλειας και της συντήρησης του δρόμου είναι επιτακτική ανάγκη, θεώρησα ότι πρέπει να αλλάξουμε πλαίσιο διεκδίκησης. Δεν είναι και πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει. Ήταν τότε η κυρία Μπουζάλη βουλευτής. Θα σας πω και σε αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι μετά την απάντηση του Υπουργού, του κ. Καραμαλή, που έδινε κάποιες απαντήσεις, και επειδή η περιοχή έχει πολλά στοιχεία, υπάρχει η λίμνη, υπάρχει το Νατσούρα, υπάρχουν περιβαλλοντικά θέματα, παρέπεμπε στο να ξεκαθαρίσουμε και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και έτσι πήγα στον κ. Σκρέκα, έκανα συνάντηση με τον κ. Σκρέκα και τελικώς. Όλο αυτό το και με τον Υφυπουργό για την αστική ανάπτυξη, τον κύριο Ταγάρα. Ναι, και με τον κύριο Ταγάρα. Γι' αυτό λέω ότι έχετε ιδιαίτερη κινητικότητα για αυτό το θέμα. Τελικώς καταλήξαμε και έγινε η σημαντική συνάντηση. Θεωρήθηκε τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ο αρμόδιος να δώσει λύση ακριβώς είναι ο Υφυπουργός Μεταφορών. Είναι στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, αλλά ο κύριος Κεφαλογιάννης έχει την αρμοδιότητα των μεταφορών. Εκεί υπάγεται δρόμος μεταφορές και τονίζω τα λόγια γιατί άλλο περιβάλλον, άλλο Natura, άλλο πολεοδομική όρη είναι στις μεταφορές. Εκεί λοιπόν έγινε μια σύσκεψη στην οποία ήμουν εγώ και από Καστοριά και ο τεχνικός σύμβουλος των κατοίκων και επιχειρηματιών, ο κ. Αναστασιάδης, και από τις πλευράς του Υπουργείου ήταν ο... Τον κ. Αναστασιάδη, να πω με την ευκαιρία που το λέτε, θέλαμε να τον καλέσουμε στην εκπομπή μας, αλλά μας είπαν ότι είναι μάλλον διακοπές αυτόν τον καιρό. Θα είναι όμως μαζί μας κάποια στιγμή στην εκπομπή για να μας αναλύσει όλο το σχέδιο. Γιατί
κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ένας πιο ειδήμων μπορεί να τα πει διαφορετικά. Εγώ δίνω την πολιτική διάσταση των γεγονότων. Και ο Υπουργός είχε μια ειδική συνεργάτη δάτο, ανώτατη υπάλληλο του Υπουργείου Μεταφορών, και μετά από μια σύσκεψη που κράτησε πάρα πολύ ώρα, πάνω από μία ώρα, καταλήξαμε ότι ο Υπουργός είπε ότι ναι, γίνεται, θα το κάνουμε. Σε ένα μεσοδιάστημα μιας εβδομάδος, δύο εβδομάδων, επικοινωνούσαν ο κ. Αναστασιάδης με την ειδική συνεργάτηδα του Υπουργού. Λύθηκαν κάποια θέματα, κάποιες εξηγήσεις που έπρεπε να δοθούν, και μετά σε νέα επικοινωνία μου με τον Υπουργό καταλήξαμε στο ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης, να στείλει μια επιστολή προς τον Υπουργό, επιστολή έτοιμα. Ένα διεκπαιρετικό έγγραφο, το οποίο να λέει στην προσπάθεια ικανοποίησης ενός χρονίου προβλήματος των κατοίκων και επιχειρηματιών της διαδρομής της Σπηλίου Καστοριάς, κύριε Υπουργέ, πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε από τη μεριά μας. Και αυτό με την έννοια ότι ο δρόμος Καστοριά-Δυσπηλίου από απόψεως οδικής ασφάλειας και συντήρησης ανήκει στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην ΔΣΕ. Υπήρχε ένα διάστημα που επικοινωνούσα και εγώ με τον κύριο Περιφερειάρχη και ο τεχνικός σύμβουλος, όπως και με τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας στην Δυτική Μακεδονία. Και εκεί, ενώ ο κύριος Περιφερειάρχης στην αρχή είχε τη θέληση, φαινόταν ότι είχε τη θέληση να προχωρήσει το θέμα, φαινόταν μια δυσλειτουργία από πλευράς του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας. Μετά μετατέθηκε το θέμα, μεταφέρθηκε στον Αντιπεριφερειάρχη της Καστοριάς. Ήταν μαζί μας χθες. Δεν θεωρώ με αυτά που είπε ότι είναι θετικό στο να έχουμε την υποβάθμιση του δρόμου. Δεν θεωρώ ότι είναι και απόλυτα αρνητικό. Αν μπορούσα να ερμηνεύσω, ας πούμε, μια περιπτώσει, δυο λόγια το τι πιστεύει. Βρέθηκα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη. Έγινε σύσκεψη πάλι μαζί μου και με τον τεχνικό σύμβουλο, όπως και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και το Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας της Αντιπεριφέρειας. Σε άλλη μια σύσκεψη κάποια στιγμή ο κ. Σαββόπουλος είπε ας το κάνει το θέμα η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών. Η κυρία Κάλλη. Η κυρία Κυριακίδου. Μετά αυτό το διάστημα συναντήθηκα με τον κ. Κεφαλογιάννη και τυχαία στη Βουλή. Υπάρχει το πλεονέκτημα όταν είσαι στην Αθήνα μπορείς να βρεις κάποιον και στη Βουλή ψηφοφορίες ονοματικές, και μάλιστα με ρώτησε ο Υπουργός τι γίνεται, λέει, γιατί καθυστερείτε και δεν στέλνετε ακόμα το έγγραφο. Αφού είπαμε θα τελειώσει, το τελειώσουμε. Είναι κάτι που νόμιμο που μπορεί να γίνει. Έτσι, όλο αυτό το διάστημα μετά την. Άρα, εσείς πρέπει τώρα και ο Υπουργός να πάρει ένα χαρτί από τον Περιφερειάρχη, μια επιστολή έτοιμα, με την οποία να ζητά από τον Υπουργό οδηγίες για το τι απαιτείται για να δοθεί λύση. Ακριβώς. Αυτή η επιστολή που θα έστελνε ο Περιφερειάρχης ή κατ' εντολήν του Αντιπεριφερειάρχης. Αυτό δεν θα πω εγώ στα ένδο. Διαδικαστικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία ουσιαστικά θα. Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ σαν βουλευτής, ούτε επειδή ακριβώς ο δρόμος ανήκει στην περιφέρεια, πρέπει να το κάνει ο Περιφερειάρχης ή εκτός εάν δώσει όπως με. Έχει αποφασιστικό ρόλο η περιφέρεια ή γνωμοδοτικό απλά. Ακούστε. Γνωμοδοτικό φυσικά. Την απόφαση την παίρνει το Υπουργείο. Ακριβώς, ο Υπουργός είναι. Δηλαδή, ακόμη και να μην έχει ή να μην εκφράσει ή να έχει και εντελώς αντίθετη άποψη στο Περιφερειακό. Αν θέλει ο Υπουργός, μπορεί να το κάνει. Θεωρητικά λέμε. Εννοείται ότι όλοι, είτε είμαστε βουλευτές, είτε ο Υπουργός που κι αυτός είναι βουλευτής που τον έχει ορίσει Υπουργό, Πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Σύνταγμα, λειτουργούμε εν ονόματι του ελληνικού λαού και τη εντολή που παίρνουμε τον ελληνικό λαό. Λογικά δεν παίρνεις μια απόφαση με την οποία δεν είσαι αντίθετος ή πιστεύεις ότι αντίκειται στα συμφέροντα του λαού τον οποίο υπηρετούς. Έτσι λοιπόν, αφού αποστελόταν αυτή η επιστολή από την περιφέρεια, να λέμε, από την περιφέρεια ή αντιπεριφέρεια, η οποία θα έδινε το εναρκτήριο λάκτισμα. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να ικανοποιήσουμε την επιθυμία των κατοίκων και επιχειρηματιών, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πείτε μας τι να κάνουμε. Θα υπήρχε μια απαντητική άμεση από τον Υπουργό, αφού το περίμενε, που θα έλεγε: θέλω μια μελέτη οδικής ασφάλειας. Αυτή η μελέτη οδικής ασφάλειας θα ήταν λίγων ημερών και θα προχωρήσει η υπόθεση με νομοθετική πράξη, με κάποια νομοθετική πρωτοβουλία ή υπουργική απόφαση, που θα χαρακτήριζε το δρόμο έτσι που να εξυπηρετούνται τα καλύτερα τα θέματα ασφάλειας και συντήρησης.
Η υποβάθμιση του δρόμου θα δούμε τι μπορεί να σημαίνει. Αλλά επειδή αυτός ο δρόμος οδηγεί στην Καστοριά, θα πρέπει και η Καστοριά να έχει μια κανονική είσοδο. Εκεί λένε ότι θα πηγαίνουμε μετά από Μανιάκη. Και το ίδιο πρόβλημα που έχει τώρα το Δυσπηλό Καστοριά, θα έχει το Μανιάκη Καστοριά. Καλά κάνετε και τα λέτε. Την επιστολή την έστειλα επειδή μέχρι τότε μου τέθηκε και από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο μπήκε και θέμα όλα αυτά πώς έγιναν. Δηλαδή επειδή δεν ήθελα να αμφισβητείτε η αξιοπιστία είτε της κυβέρνησης δια του Υπουργού είτε στο νομό δια του βουλευτού που ο βουλευτής εκφράζει την κυβέρνηση στο νομό, γι' αυτό και έστειλα την επιστολή που ήταν που... Αυτή που λέτε 19 Ιουλίου, που θα μπορούσα να τη στείλω και νωρίτερα, με την έννοια να υπάρχει καταχωρημένη, που την έστειλα με αποδέκτες στον Περιφερειακό και τον Αντιπεριφερειακό και με κοινοποίηση αυτού που έχουν λόγο να έχουν θέση πάνω στα ζητήματα αυτά. Θέλω να πω γενικά τα εξής. Ξέρουμε από πάρα πολύ, εδώ και 100 σχεδόν χρόνια, υπάρχει εθνική οδός Αθηνών, Λαρίσης, Κοζάνης, Καστοριάς, Συνόρων, Αλβανίας. Ναι. Εθνική οδός. Από τότε που έγινε η Εγνατία και ο κάθετος Εγνατίας, το ρόλο της εθνικής οδού τον παίζει η Εγνατία. Υπάρχει κανείς που το αμφισβητεί? Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι. Κάθε πόλη, κάθε πρωτεύουσα νομού, συνήθως έχει δύο εισόδους και πάνω. Η Λάρισα έχει τέσσερις, γιατί είναι μεγαλύτερη. Το βλέπετε. Έτσι, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Οι υπόλοιπες πόλεις, είτε έχουν 10.000 κόσμου, είτε έχουν, ξέρω εγώ, 50.000, έχουν δύο. Μια νότια, μια ανατολική. Η είσοδη της Καστοριάς είναι δύο. Η νότια είσοδος είναι από εκεί που μπαίνουμε και μπορούμε να πάμε Άργος ή Δυσπηλιό. Και η δυτική είναι αυτή που μπαίνουμε στο Μανιάκι. Το Μανιάκι, ναι. Τελεία και παύλα. Επομένως, τώρα εκεί που είπατε για το 2009. Κάπου το 2007, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, τότε που είχε την τιμή να εκπροσωπεί τον ομό όπως τώρα τότε η κυρία Μπουζάλη, έγινε μια υπουργική απόφαση. Καταρχάς να πούμε μια κουβέντα. Τα δίκτυα είναι εθνικά και επαρχιακά. Από πάνω προς τα κάτω όσον αφορά το μέγεθός τους ή τη βαρύτητά τους είναι πρωτεύων εθνικό, δευτερεύων, τριτεύων. Όπως λέμε στο ποδόσφαιρο α, β, γ, εθνική. Μετά πάμε στο επαρχιακό που είναι πρωτεύων, δευτερεύων, τριτεύων. Ο δρόμος Δυσπηλιό Καστοριάς και μέχρι και μέσα από την Καστοριά και μέχρι την Αλβανία ήταν δευτερεύων εθνικό. Έτσι, δευτερεύον εθνικό δίκτυο. Με την απόφαση εκείνη του 2007... Όλα αυτά για να μην μπερδευτούν και η Εγνατία, αν θέλουμε να το πάρουμε... Είναι πρωτεύον εθνικό. Είναι διευρωπαϊκό δίκτυο. Ναι, δεν είναι εθνική οδός, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Είναι διευρωπαϊκό δίκτυο, όχι εθνική οδός. Είναι το ανώτερο εθνικό που υπάρχει όμως στα πλαίσια του εθνικού δικτύου. Το δευτερεύον εθνικό λοιπόν τότε έγινε τριτεύον εθνικό το 2007. Όταν έγινε αυτό, έγινε τότε εκείνος ο θόρυβος, επειδή κτίστηκαν 5-6 πέτρινες μονοκατοικίες εκεί στη δεξιά μεριά. Αμέσως μετά υπήρχε μια απόφαση του Ομαρχιακού Συμβουλίου, η οποία όθησε τον Υπουργό να πάρει πίσω την απόφαση. Το τριτεύω να ξαναγίνει δευτερεύω. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακούστε αυτό, και το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2019 με οριστική και αμετάκλητη απόφαση του είπε ότι πολύ καλά έκανε ο Υπουργός τότε και το δευτερεύον το έκανε τριτεύον. Έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί έπρεπε να γίνει έτσι? Γιατί αφού πλέον έχουμε... Και αυτό έκανε πολύ καλά, γιατί υπήρξε ανάκληση της απόφασης. Ο Υπουργός μπορεί με μια απόφαση να, έτσι να αποφασίσει σήμερα, έτσι αύριο. Όταν υπάρχει δυσαρμονία ή υπάρχει κάποια προσφυγή πολιτών που συγκρούονται, συμφέροντα και τέτοια, τη λύση τη δίνει το δικαστήριο. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι καλώς έκανε και την έκανε την πρώτη απόφαση, όχι τη δεύτερη που τον κάλεσε. Σύνομαι. Όχι την ανάκληση. Μάλιστα. Την πρώτη απόφαση καλώς την πήρε. Την πρώτη, ναι. Στο να οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έλαβε υπόψη τα πάντα. Και τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα Natura και όλα αυτά. Και είναι έτσι διατυπωμένη που ουσιαστικά. Ναι, αλλά τελικά έχουμε ανάκληση. Τελικά έχουμε ανάκληση. Δεν έχουμε ανάκληση. Αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι η πρώτη απόφαση του Υπουργού που επικυρώθηκε από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος Δυσπηλίου Καστοριάς είναι τριτεύον εθνικό. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν για να λυθούν τα ζητήματα αυτά που θέτουν οι πολίτες. Θέτουν οι πολίτες και υπάρχει ένας φόβος. Μην ξαναχτιστούν ό,τι δεν έχει χτιστεί σε αυτό το σημείο. Αυτός είναι ένας φόβος. Από την άλλη, βεβαίως, η διπλή γραμμή δημιουργεί θέματα στις επιχειρήσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι και στις αδειοδοτήσεις. Μάλιστα. Θέματα, ναι. Υπήρξε και επιχείρηση που ήθελε να αδειοδοτηθεί και δεν μπορούσε λόγω διπλής γραμμής. Ναι. Σύμφωνα με τα ισχύοντα τώρα που θέλουμε την ανάπτυξη.
Καμιά νέα επιχείρηση δεν μπορεί να γίνει ανάμεσα στο Δεσπηλιό και στο Καμιά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, όποιος έρχεται από Δεσπηλιό προς τα Καστοριά, στρίβοντας αριστερά για να πάει στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του ή στο ξενοδοχείο, στρίβει παράνομα. Αν γίνει τροχαίο, θεωρητικά, δεν δικαιώνεται την ασφάλεια. Τίποτα, ναι. Θεωρητικά, να πούμε ότι η διπλή γραμμή είναι σαν ένα τείχος στη μέση του δρόμου που δεν μπορείς να πας δεξιά-αριστερά. Όμως στην πράξη αυτό δεν υπάρχει, κύριε Τσικαλάκια. Στην πράξη γίνεται σαν να μην υπάρχει διπλή γραμμή. Θέματα οδικής ασφάλειας. Ξέρουμε πολύ καλά πόσα θύματα έχουμε θρυνήσει τα τελευταία 30 χρόνια. Πόσοι έχουν σκοτωθεί στο δρόμο της Πηλιοκαστοριάς. Πάρα πολλοί. Που δεν θα σκοτώνονταν τόσοι αν ο δρόμος συντηρεί το καλύτερα, αν φωτιζόταν καλύτερα. Αν είχε την αρμοδιότητα ο νομός Καστοριάς, η αντιπεριφέρεια της Καστοριάς, θα γινόταν πολύ καλύτερη δουλειά από τώρα, όπως είναι μέχρι τώρα, που την ευθύνη την έχει η περιφέρεια. Άρα λοιπόν, με την περαιτέρω αυτό που λέτε υποβάθμιση, δηλαδή να κατέβει κατηγορία από τριτεύον εθνικό που είναι τώρα να γίνει πρωτεύον επαρχιακό, περνάει η συντήρηση και η οδική ασφάλεια του δρόμου στην αντιπεριφέρεια. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Τσικαλάκη. Είπατε για το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι δεν είπε. Ναι. Τελεσίδικα έλαβε υπόψη του όσα είπατε και το τριτοβάθμιο εθνικό δίκτυο. Γιατί να το κάνουμε τώρα επαρχιακό, πρωτεύον επαρχιακό, αφού τελεσίδικα. Για να περάσει την αντιπεριφέρεια, η συντήρηση. Ναι, αφού είπατε όμως τελεσίδικα το Συμβούλιο της Επικρατείας, αφού έλαβε υπόψη όσα είπατε, κατέληξε στο τριτοβάθμιο εθνικό δίκτυο, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν υπήρχε αίτημα για να γίνει πρωτεύον επαρχιακό. Διαπιστώσαμε στην πράξη ότι για να εξυπηρετηθεί η συντήρηση και η οδική ασφάλεια του δρόμου πρέπει να γίνει πρωτεύον επαρχιακό. Να μπορεί να αλλάξει η απόφαση, αυτό ρωτάμε, το Συμβούλιο της Επικρατείας, η τελεσίδικη. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει το νόμιμο δικαίωμα να πάρει απόφαση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ίσως αν κάποιοι προσφύγουν, να βγάλει κάποτε μετά από 2-3 χρόνια μια άλλη απόφαση. Προς αυτήν η άλλη κατεύθυνση. Αλλά με το σκεπτικό που έβγαλε αυτή που είπαμε τόση ώρα, και πάλι να πάει στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα πει το Συμβούλιο βεβαίως. Πρέπει να γίνει, εγώ έτσι πιστεύω. Έτσι όπως μας τα λέτε, δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, αλλά έτσι όπως μας τα λέτε, δεν υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, ούτε καν από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάντα μπορεί να αλλάξουν. Κοιτάξτε, έτσι είναι και με τους νόμους. Ένας νόμος ισχύει μέχρι να βγει ένας καινούριος που τον αλλάζει, που τον καταργεί. Και όταν υπάρχει διαφωνία για την ερμηνεία των νόμων, υπάρχουν. Τότε γιατί τη λέμε τελεσίδικη αποφάση. Κοιτάξτε, τελεσίδικη και αμετάκληση για το συγκεκριμένο θέμα της προσφυγής πολιτών που έλεγαν γιατί να ξαναγυρίσει να γίνει δευτερεύον. Όχι, θέλουμε να μείνει τριτεύον. Αυτό ζητούσαν. Και το Συμβούλιο Επικρατείας, ναι, λέει, πρέπει να μείνει οριστικά και μετάκλητα τριτεύον. Δηλαδή, αποφάνθηκε επί του συγκεκριμένου αιτήματος. Να πούμε όμως, κύριε Νατσούλη, για το μεγάλο θέμα που πολλοί, επειδή. Για το χτίσιμο, εννοείται. Για το χτίσιμο. Ναι. Και τα πόσα μέτρα πια από το δρόμο μπορεί να χτίσει κάποιος. Πάει στα 20. Ναι, και όχι στα 35 που είναι τώρα. Ήταν στα 45. Στα 45. Κατέβηκε στα 30, τώρα είναι στα 30. Στα 30 και θα πάει στα 20, άμα γίνει. Αν γίνει πρωτεύουσα, θα πάει στα 20. Εσείς είστε υπέρ του να χτίσουμε όλη την κάτω πλευρά του δρόμου προς τη λίμνη. Όχι, βέβαια. Όχι. Άρα πώς θα το συγκεράσουμε αυτό τώρα το πράγμα. Αν παραδεχτούμε ότι οι επιχειρήσεις έχουν δίκιο, από την άλλη, αν χτίσουμε και ό,τι υπάρχει ακόμα εκεί, ξέρω εγώ τι να πω. Όχι, γιατί λέτε, αν θεωρήσουμε ότι έχουν σίγουρα δίκιο, γιατί πρώτον δεν μπορεί να γίνει καμιά καινούργια, δεύτερον αυτές έχουν θέματα οδικής ασφάλειας και τρίτον η συντήρηση είναι πλημελής. Ωραία, μαζί σας λοιπόν. Ναι. Για το θέμα, πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε όμως, όταν υπάρξει αυτή η υποβάθμιση, μοιραία θα γίνει και αυτό που λέμε για τις επιχειρήσεις, αλλά θα γίνει και το άλλο με το χτίσιμο, έτσι δεν είναι. Ωραία. Μπορεί να ξεχωρίσεις όμως. Για να κτίσεις όμως πρέπει να έχεις χωράφι να κτίσεις. Και την απόσταση λοιπόν, από τη λίμνη, βεβαίως. Ναι, δεν είναι μόνο η απόσταση από τον δρόμο. Ναι, κρατήστε λίγο ότι υπάρχει η απόσταση από τη λίμνη. Θέλω να σας πω και δικιά μου πεποίθηση, κυρίως όμως βασισμένος στον τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίος διαπίστωσα ότι έχει μελετήσει πάρα πολύ όλη αυτή την υπόθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό, με χάρτες, με τοπογραφικά και ό,τι απαιτείται. Αυτά κατέθεσα και στον Υπουργό και ήμασταν πιστικοί και ο Υπουργός πήρε αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχει χώρος για να κτιστεί από το Δυσπηλιό μέχρι πριν λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι μας το είπαν και εμείς αυτό, ότι υπάρχουν, άντε να υπάρχουν, μας είπαν 2-3 οικόπεδα που μπορούν να χτιστούν, όχι παραπάνω. Το πολύ, και αν, ίσως να μην υπάρχουν ούτε αυτά. Δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά αυτό, αν όντως είναι εύκολο, έτσι. Μα δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά που ήταν να χτιστούν, κτίστηκαν. Κάποια σπίτια που ήταν από πολύ παλιά και από κάτω, θυμάστε του Μαργαρίτη, ένα ωραίο μικρό σπίτι προς τη λίμνη. Μετά κτίστηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια οι επιχειρήσεις που έγιναν από εκεί.
δεν υπάρχει κάτι για να κτιστεί. Δηλαδή αυτά περισσότερα μπορεί να σας πει ο τεχνικός σύμβουλος, ναι, κ. Αναστασιάδης. Θα έχουμε τον κ. Αναστασιάδη κάποια στιγμή. Είναι μαζί, αλλά επειδή εγώ μίλησα μαζί του και... Αλλά εδώ υπάρχουν ερωτήματα. Υπάρχουν ερωτήματα, κ. Τσικαλόγια, για την αριστερή στροφή, την, ναι, είτε πηγαίνουμε προς Καστοριά, είτε πηγαίνουμε προς Δεσπηλιό. Λέτε ότι εάν καταργηθεί η διπλή γραμμή, θα έχουμε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια. Πώς θα έχουμε μεγαλύτερη οδική ασφάλεια όταν θα μπαίνουμε στο ανοιχτό ρεύμα? Γίνονται, και επισήμως, γίνονται οι λεγόμενοι συγκοινωνιακοί κόμβοι. Α. Για κάθε, ναι, θα γίνουν μελέτες, αυτές λέμε ομιλίες. Αν γίνουν κόμβοι, τότε δεν μπορεί να κατεργηθεί η διπλή γραμμή, γιατί με τους κόμβους μου έχουν πει το εξής. Ότι αν γίνουν τρεις κόμβοι από το Δεσπηλιό μέχρι την Καστοριά και υπάρχει διπλή γραμμή, θα πηγαίνει στον πλησιέστερο κόμβο να στρίβει και να πηγαίνει πάλι πίσω στην επιχείρηση που ενδιαφέρεσαι. Κοιτάξτε, τώρα το δίκτυο είναι εθνικό. Μπορεί να έχει πινακίδα 70, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί τρέχουν και 120. Εάν γίνει επαρχιακό, οι ταχύτητες θα είναι ακόμα πιο μικρές. Και με τους, δεν υπάρχει λόγος αυτά τα 4 χιλιόμετρα να τρέχει κανείς. Μπορεί να πηγαίνει με 30-40, πολύ γρήγορα θα φτάσει και με ασφάλεια. Θα είναι κόμβοι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένοι και μελετημένοι, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και επιχειρήσεων χωρίς να προκαλούνται, ναι, τροχιά ατυχήματα. Αυτός είναι ο στόχος. Ναι. Στην πράξη να το δούμε πώς θα λειτουργήσει όμως αυτό, διότι όπως το φανταζόμαστε, γιατί έχουμε την σημερινή πρακτική, επαναλαμβάνω, σήμερα βλέπουμε να πηγαίνουν αυτοκίνητα, να περνούν στο αντίθετο ρεύμα, να πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, είναι κίνδυνος θάνατος. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάνω πώς γίνεται με αυτό το πράγμα. Και ό,τι τροχαίο γίνεται πέρα από το θλιβερό, ναι, της απώλειας ζώων ή σοβαρών τραυματισμών, οι υπόλοιπες ζημιές δεν αποζημιώνονται από καμιά ασφαλιστική εταιρεία, μάλιστα, γιατί απαγορεύεται στροφή αριστερά. Μου στέλνει φίλος εδώ επίσης, γνώστης μάλιστα, είτε τριτεύων εθνικό είτε πρωτεύων επαρχιακό, η συντήρηση και η λειτουργία είναι στην περιφέρεια, μου λέει. Όχι, όχι. Είναι στην αντιπεριφέρεια. Δεν... Είναι στην περιφέρεια, ναι. Δεν το λέω εγώ, το λένε, εάν γίνει επαρχιακό, πάει στην αντιπεριφέρεια. Εφόσον γίνει πρωτεύουσα. Δεν ξέρω, είναι ένα λεπτό σημείο να το δούμε, γιατί επιστεύομαι τον άνθρωπο που μου το στέλνει. Τεχνική τώρα, δεν βασίζουμε στο ότι δεν άνοιξα να το διαβάσω εγώ προσωπικά, αλλά όταν με λένε τώρα οι τεχνικοί ότι έτσι είναι, πιστεύουμε τους τεχνικούς. Εκεί που χρειάζεται, ακολουθούμε τις υποδείξεις του κ. Νατσούλη, των τεχνικών. Ναι. Εκεί όμως που είναι να χαράξουμε πολιτική, αποφασίζουμε οι πολιτικοί. Οι πολίτες μας εξισοδοτούν να πάρουμε αποφάσεις, να λύνουμε τα προβλήματά τους. Πάντως, μισό λεπτάκι. Όταν λέμε περιφέρεια, προφανώς εννοούμε και την αντιπεριφέρεια. Δηλαδή, δεν μπορεί να εννοούμε περιφέρεια-περιφέρεια. Και η αντιπεριφέρεια τι είναι, δεν είναι περιφέρεια? Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Είναι η παλιά νομαρχία που υποβαθμίστηκε και έγινε αντιπεριφέρεια. Δεν είναι χωριστός, ναι, οργανισμός αυτό. Όχι, χωριστός δεν είναι. Δεν είναι χωριστός. Άρα... Ναι, αλλά άλλο είναι να έχει την ευθύνη η ΔΕΣΕ που έχει έδρα την Κοζάνη, άλλο να έχει η τεχνική υπηρεσία της Καστοριάς. Μάλιστα. Ναι. Είναι ένα λεπτό ζήτημα, θα το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Πάντως, τώρα, ναι, υπάρχει στεναρή αντίσταση του τοπικού Δεσπηλιού. Δηλαδή, εάν ο κύριος Σαββόπουλος λέει μισό ναι ή μισό όχι, αναλόγως όπως το ακούς, το Δεσπηλιό λέει όχι, καθαρά, σε αυτό που πάει να γίνει. Έχετε γνώση γιατί το Δεσπηλιό αντιδρά τόσο πολύ? Πιστεύω ότι στο Δεσπηλιό μεταφέρθηκε μια έτσι κινδυνολογία ότι απειλούνται τα συμφέροντά τους από αυτούς όλους που δεν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Από όσους δεν θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Από αυτούς που στείλατε την επιστολή και καθυστερούν, που γράφετε. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πολύ καλά ότι... Περιφέρεια και αντιπεριφερειάρχη δηλαδή. Σε ό,τι με αφορά, όταν διαπίστωσα για το δίκαιο αίτημα και την ανάγκη ικανοποίησης, προχώρησα μπροστά. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν θα ήμουν υπέρ λύσης ενός θέματος, αν ήταν να λύσουμε ένα θέμα για 33 συμπολίτες και για να δημιουργήσουμε προβλήματα σε άλλους. Ναι. Είμαι όμως απόλυτα πεπισμένος ότι με τη λύση που θέλουμε να δώσουμε δεν δημιουργείται πρόβλημα σε κανέναν άλλον συμπολίτη. Κανενός τα οικονομικά συμφέροντα ή τα πολεοδομικά συμφέροντα δεν θα απειληθούν από αυτήν την απόφαση. Μεταφέρθηκε μια κινδυνολογία στους κατοίκους του Δεσπηλιού, στο σημείο να νομίζουν ότι καταργείται η είσοδος από το Δεσπηλιό. Τι θα πει καταργείται η είσοδος? Αυτός που έρχεται από την Κοζάνη προς την Καστοριά, από την Εγνατία, θα μπαίνει στην Καστοριά από όπου προτιμάει. Άμα θέλει, έρχεται από το Δεσπηλιό που είναι και πιο πρακτικό και πιο σύντομο. Άμα θέλει, πάει από το Μανιάκι. Τώρα, το πώς θα ονομάζει το δρόμος, αν θα λέγεται επαρχιακό, ξέρω εγώ, πρωτεύων ή εθνικό τριτεύων, δεν έχει καμιά σημασία από πού θα επιλέγει ο πολίτης για να έρθει στην Καστοριά. Και ένα άλλο που πρέπει να πούμε, διαπιστωμένο, είναι ότι αυτό να μην
πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι του Δυσπηλίου των Μανιάκων. Για όλες τις... Εκεί είναι αστικές περιοχές με σχέδιο πόλεως. Ενώ αυτό που μιλάμε και θέλουμε να δώσουμε λύσεις είναι εκτός σχεδίου πόλεως, το κομμάτι των 4 χιλιόμετρων Καστοριάς Δυσπηλίου. Όλες οι κατοικίες και επιχειρήσεις του Δυσπηλίου και στο Μανιάκι δεν επηρεάζονται οι υφιστάμενες χρήσεις, είτε ως κατοικίες είτε ως επιχειρήσεις, με οποιαδήποτε μεταβολή που θα κάνουμε εμείς στην οδική δίωδο δεν επηρεάζονται καθόλου. Και θέλω να πω ότι. Αυτό επειδή είπαμε για τα 45 μέτρα που είναι 30 και άνα θα γίνουν 20, ότι αυτό σημαίνει απόσταση από τη μέση γραμμή του δρόμου. Ναι. Όσον αφορά το αν θα κτίσει κάποιος, αν έχει, πες πως έχει κάποιος ένα οικόπεδο 300 άση που πρέπει να έχει περισσότερα γιατί είναι εκτός σχεδίου πόλεως, δεν αλλάζει κάτι με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από περιβαλλοντικούς όρους, από Αιγιαλό, από Νατούρα και όλα αυτά. Ό,τι δυσκολίες υπάρχουν που είναι πολύ μεγάλες για να κτίσει κάποιος όταν είναι δίπλα σε τέτοια σημεία, συνεχίζουν να υπάρχουν. Δηλαδή η αλλαγή στο πώς θα ονομάσουμε το δρόμο γίνεται για άλλους λόγους. Και πέρα από τα 30 που γίνονται 20, δεν επηρεάζει σε τίποτε άλλο τις αδειοδοτήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και εγώ καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα και ο κύριος Αναστασιάδης που είπαμε που το έχει ψάξει ακόμα περισσότερο με τοπογραφικά, με σχέδια, με κτηματολόγια και όλα αυτά, δεν μπορεί να κτίσει κανένας αν υπάρχουν ένας-δύο που και αυτούς μπορούμε να ψάξουμε για να τους βρούμε. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά... Κύριε Τσικαλάκη όμως, ναι. Φαίνεται ότι δεν πάμε ενωμένοι σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή δεν συμφωνούν όλοι. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι συντηρήσεις, πιστεύετε ότι τελικά θα γίνει αυτό ή δεν θα γίνει? Πιστεύετε ότι η διστακτικότητα, την πούμε έτσι, από την περιφέρεια την περιφέρεια, για να την πούμε κάπως αλλιώς, η αρνητική στάση του Δυσπηλίου. Ο κύριος Περιφερειάρχης και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης επικαλούνται μεταξύ των επιχειρημάτων που δεν... Δεν ξέρω, ο Δήμαρχος τι άποψη έχει επίσης. Από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος, το Επιμελητήριο, Σύνδεσμοι Γουνοποιών και αυτά λένε. Έχουν στείλει επιστολές που συμφωνούν όλοι με, τους κατοίκους, ναι. όλοι με το να γίνει ο δρόμος όπως θέλουμε για να λύσει τα θέματα συντήρησης και ασφάλειας. Όλοι συμφωνούν. Έχουν στείλει επιστολές στην Επιτροπή των Κατοίκων. Μάλιστα. Ναι. Επόμενο, άρα εσείς αυτή τη στιγμή για να το ολοκληρώσουμε τώρα και ζητάω και με βάση και την επιστολή σας. Αυτή τη στιγμή εσείς περιμένετε από την περιφέρεια να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να στείλει τα χαρτιά που πρέπει στον Υπουργό και να ζητά οδηγίες. Να σας πω και ξέρετε ότι μιλάω. Ναι. Τίποτα δεν γίνεται στη δημοκρατία μας αν δεν υπάρχει συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Και συνένεση. Ναι. Ο κύριος Περιφερειάρχης, κατά πρώτο λόγο και κατά δεύτερο, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, μπορούσε να είχε φύγει το έγγραφο που να έλεγε, κύριε Υπουργέ, πείτε μας τι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, όταν θα γινόταν αυτό που ζητούσε το Υπουργείο, μία-δύο μελέτες οδικής ασφάλειας, πριν πάει στον Υπουργό για υπουργική απόφαση, μπορούσε να αποφανθεί, τότε θα έμπαινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση. Τώρα, οι κύριοι Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες επικαλέστηκαν και προς τον Τεχνικό Σύμβουλο την αντίρρηση των προϊσταμένων τεχνικών υπηρεσιών. Εγώ πιστεύω στο ότι φυσικά και οι υπηρεσίες έχουν το ρόλο και το λόγο τους σε όλα τα ζητήματα, είναι όμως σύμβουλοι του πολιτικού. Εννοείται ότι έχουν το ρόλο, αλλά δεν διοικούν. Φυσικά. Αυτό λέτε. Φυσικά. Μάλιστα. Διοικούν οι πολιτικοί τους. Είναι το ρεύμα ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο, δηλαδή, κύριε Τσικαλάγια, εκεί πάμε. Οι υπηρεσίες λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, του κράτους από τη μια μεριά και από την άλλη σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που παίρνουν από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους. Οι κατευθύνσεις των πολιτικών προϊσταμένων πρέπει να είναι στοχευμένες στο να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει, όταν υπάρχει αντιγνωμία, ο πολιτικός έχει την ευθύνη να λειτουργεί στην υπηρεσία του με τον τρόπο που να είναι αυτή η λειτουργία της προς το συμφέρον των πολιτών της πλειοψηφίας των πολιτών. Αν κάποια στιγμή έρχονται σε αντιπαράθεση οι θελήσεις, πρέπει να κάνεις αυτό που θεωρείς ότι ωφελεί τους περισσότερους, είναι πιο λογικό και πιο δίκαιο. Πάντως η αναβλητικότητα, η μεταθετικότητα, αυτό δεν νομίζω, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος με αυτή τη λογική. Πιστεύω ότι όταν έχουμε ένα θέμα να αντιμετωπίσουμε πρέπει να δίνουμε λύση, να ακούσουμε όλους και στο τέλος να πάρουμε μια απόφαση που να εξυπηρετεί
αν γίνεται όλους ή τους περισσότερους. Πάντως, προσωπικά... το κρατάμε αυτό, γιατί ουσιαστικά διπώνεται μια πορεία εσείς τώρα, κύριε Τσικαλάκια, αν αυτόν τον τόπο τον κυβερνούν οι τεχνικές υπηρεσίες, οι γενικότερες υπηρεσίες ή αυτοί που είναι εκλεγμένοι για να τον κυβερνούν. Ναι. Αυτό το ερώτημα το βάζετε στην εκπομπή και θα το θέσουμε εμείς. Και ξεπερνάω το σεβαστές οι γνώμες των εδώ υπηρεσιών, αλλά όταν η τεχνική και η νομική υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών αποφαίνεται ότι μπορεί να γίνει το συγκεκριμένο. Άρα μας ξεπερνάει και εσάς και εμένα και όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, την ευθύνη στο τέλος. Και να δούμε τελικά και ποιο είναι αυτό το δημόσιο συμφέρον. Γιατί μπορεί ευθύνη, να παρεξηγηθεί και αυτό. Δηλαδή, αν το δημόσιο συμφέρον είναι 30 θα την έχει η κυβέρνηση και ο υπουργός που θα υπογράψει. Δεν θα υπογράψει κάποια απόφαση αλλαγής ούτε ο περιφερειάρχης ούτε ο αντιπεριφερειάρχης. Ο υπουργός θα υπογράψει, η κυβέρνηση δηλαδή. Σωστό. Και δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή ουσιαστικά, λίγο το κινητό σας, αν μπορείτε να ουσιαστικά, το ακρίψετε, ναι, ναι. Ουσιαστικά με αυτή την καθυστέρηση που γίνεται, κατά κάποιο τρόπο αφισβητείται και η θέληση της κυβέρνησης και του εκπροσώπου της στον ομό του βουλευτού. Μάλιστα. Όταν δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κολλησιεργία και μια τέτοια... Πάει και μέχρι εκεί. Έτσι πιστεύω. Πάει και μέχρι εκεί. Ναι. Δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να λύσει ένα θέμα. Το εξέφρασε ξεκάθαρα. Και πιστεύετε το κολλάν τοπικοί παράγοντες ενώ η κυβέρνηση θέλει να το λύσει. Αυτό το λέμε τόση ώρα. Αυτό λέτε. Ήδη για μένα ήδη έπρεπε να είχε λυθεί. Δηλαδή από το Μάιο ακόμη έπρεπε να πάει η γνωμοδοτική επιστολή της περιφέρειας προς τον Υπουργό. Θα ερχόταν η κατεύθυνση του Υπουργείου προς το τι πρέπει να γίνει, θα περνούσε Περιφερειακό Συμβούλιο μετά. Μάλιστα. Και θα είχαμε την υπουργική απόφαση. Εσείς λέτε λοιπόν ότι αυτό το θέμα έπρεπε ήδη να έχει λυθεί και κακώς οι πολιτικοί προϊστάμενοι των υπηρεσιών δεν το έχουν λήξει ακόμη το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας πω, είναι σεβαστές απόλυτα οι απόψεις του καθενός. Είτε είναι πολιτικό πρόσωπο, είτε είναι τεχνικός επιστήμονας. Ναι, γιατί οι εκλεγμένοι νομοθετούν και οι υπηρεσίες εφαρμόζουν. Αυτό γίνεται, κύριε. Φυσικά. Πολλές φορές όμως δεν το βλέπουμε αυτό. Και αυτό εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ναι. Και θέλω να σας πω όμως ότι δεν θα προχωρούσα, δεν θα εξαντλούσα τα περιθώρια, δεν θα επέμενα, εάν πίστευα ότι με την απόφαση αυτή βλάπτουν τα συμφέροντα κάποιων συμπολιτών μου. Μα νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε αυτό. Εάν πίστευα δηλαδή ότι. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ασφάλεια των επιχειρήσεων των κατοικιών 33 πολιτών και να βλαβούν τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα 5, 10, πόσο μάλλον 50 ή 100 κατοίκων από έναν διπλανό οικισμό χωριό, φυσικά και δεν θα προέβαινα σε μια τέτοια πολιτική πράξη ενέργεια, ας πούμε, σύνολο ενεργειών. Επειδή όμως πιστεύω ότι... Και μια και είμαστε και σε παραλίμνια περιοχή, να πούμε, δεν ξέρω αν... υπάρχει ή μπορεί να κατατεθεί άποψη και από την κτηματική υπηρεσία του δημόσιου που έχει δεν την παραλίμνια ζώνη. Ακούστε, όταν κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει ή δεν θέλει να έχει άποψη κτηματική. Δεν υπάρχει λόγος στη συγκεκριμένη φάση να έχει άποψη κτηματική. Η κτηματική μπορεί να έχει άποψη όταν αν κάποιος έχει ένα χώρο, ένα οικόπεδο εκεί και θέλει να κτίσει, αν μπορεί να κτίσει ή δεν μπορεί να κτίσει, αν υπάρχει δημόσιο μέσα συμφέρον ή δημόσιος χώρος, τότε. Τώρα εδώ και να βάλουμε και δύο καράκια στην παράλληλη, πρέπει να ρωτήσουμε την κτηματική, κύριε Τζικαλάκη. Δεν θα ρωτήσουμε για αυτό το θέμα. Πολύ κακός. Και ξέρετε ότι έχω κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στο να διευκολύνω όλες τις εφιστάμενες επιχειρήσεις και δράσεις πέρυξης λίμνης, οι οποίες Εσείς νομοθετήσατε να έχει την ευθύνη η κτηματική υπηρεσία του δημοσίου. Τα συμφέροντα του δημοσίου υπερασπίζεται και η κτηματική υπηρεσία. Καλώς. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Δεν ξέρω. Εσείς δώσατε αυτές τις αρμοδιότητες στην κτηματική, όχι εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Εσείς με την έννοια των εκλεγμένων που ψηφίζετε τους νόμους. Αυτό εννοώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, φυσικά και δεν μπορεί να γίνει κάτι εάν δεν γίνουν αυτά τα βήματα. Ναι. Που είναι προαπαιτούμενα. Ναι. Από εκεί και πέρα οι πολίτες βλέπουν, ακούν, παρακολουθούν. Ωραία. Και βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Ναι. Πάντως να ξανατονίσω ότι θεωρώ ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα αυτό των κατοίκων και επιχειρηματιών αυτής της διαδρομής των 4 χιλιόμετρων. Πρέπει να λυθεί. Είναι πολλά τα θέματα ασφάλειας, συντήρησης και αδειοδότησης. Και από την άλλη μεριά θεωρώ ότι προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει, από μια μεριά ο δρόμος του Μανιάκη από
πρωτεύων επαρχιακό να γίνει εθνικό. Ενώ από την άλλη, από το Δισπηλιό θα είναι πρωτεύων επαρχιακό, δεν θα έχει καμιά επίπτωση, σε καμιά περίπτωση, στις ήδη υφιστάμενες κατοικίες και επιχειρήσεις, και ούτε την επόμενη μέρα πιστεύω ότι θα συμβάλλει αυτή η απόφαση στο να έχουμε ανέγερση κατοικιών ή άλλων δραστηριοτήτων, γιατί δεν υπάρχει και χώρος πλέον. Αυτά, άμα θέλετε, ρωτήστε περισσότερες λεπτομέρειες στον μηχανικό που τα ξέρει και περισσότερο. Ωραία. Αλλά για να φτάσω στο σημείο να σας μιλώ τώρα δημόσια και να παίρνω ξεκάθαρα θέση, όπως έκανα και εγγράφος, το κάνω επειδή έχω προβληματιστεί και αυτή είναι η πεποίθηση στην οποία καταλήγω. Κύριε Τσικαλάκη, νομίζω να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Για την παρούσα φάση νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Θα σας ξαναχρειαστούμε, βέβαια, με κάθε εξέλιξη, γιατί είπατε σήμερα πράγματα τα οποία θα σχολιαστούν. Σας ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Τα σχόλια είναι καλά, είναι και εντάξει, πάντοτε μπορεί να με τις πολιτικές δραστηριότητες. Ειδικά όταν λέτε πράγματα, βλέπετε ότι πάντα σχολιάζονται. Το θέμα είναι ότι ο νομός μας περνάει δύσκολα, συρρυκνωνόμαστε συνέχεια και εμείς που είμαστε στην πρώτη γραμμή έχουμε υποχρέωση να είμαστε τολμηροί και αποφασιστικοί για να προχωράνε όλα τα ζητήματα. Αλλιώς θα συνεχίσετε να τραβάτε αυτιά. Σε όσους χρειάζεται, ναι. Αυτό είναι μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι προς όλους θέλονται και από όλους είναι δεκτά. Και να σας κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσικαλάκη. Έχετε ανοίξει κάποια μέτωπα με το τράβηγμα των αυτιών, με τις... Πώς τις είπατε... Τώρα δεν ξέρω τι εννοείτε με το τράβημα των αυτιών. Είπατε κάπου, δηλώσατε ότι αν χρειαστεί τραβάω και το αυτί του δημάρχου κάποια στιγμή. Μα κοιτάξτε, εμένα με έχει τραβήξει μερικές φορές το αυτί ο Πρωθυπουργός. Ο καθένας από τη θέση του πρέπει να κάνει. Δηλαδή, έχετε μίλησε πρόσφατα για περιφερόμενους θειάσους, ας πούμε. Έχετε πει πολλά τελευταία. Έχετε ανοίξει τη μέτωπα, γι' αυτό το λέω. Ξέρετε πολύ καλά ότι η κύρια αγωνία που έχω αυτή τη στιγμή, που αισθάνομαι ότι έχω τον πρώτο ρόλο και πρώτη ευθύνη στο νομό, είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα να τρέξουμε κάποια θέματα, να κρατήσουμε τους πολίτες στο νομό μας και να φέρουμε κι άλλους στο νομό μας. Mm. Αλλά η ικανοποίηση που παίρνω, και με αυτό θέλω να κλείσω, είναι ότι το 2022 θα είναι η χρονιά που ποτέ στα χρονικά της Ελλάδος, με τα πολιτευτικά ή άμα θέλετε και μετά τον εμφύλιο, δεν θα γίνονται τόσα μεγάλα έργα μαζί. Σύραγγα της Κλεισούρας, δίκτυα φυσικού αερίου, φράγμα Νεστορίου. Για το αέριο δεν βρέθηκε άνθρωπος να τον ελάβει, κύριε Τσικαλάκη. Μην ανησυχείτε καθόλου. Η δέσμευση που έχω πει ότι το 23 το αέριο θα είναι έξω από τα σπίτια της Καστοριάς, των Μανιάκων και του Άργου Στοριστικού, συνεχίζει να ισχύει. Επικοινώνησα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΙΕ. Ήταν ένα μεταξύ των εταιριών που θα διεκδικούσαν το έργο. Δεν θα υπάρχει καμιά καθυστέρηση. Το φθινόπωρο ξεκινάνε τα δίκτυα και θα είναι το πρώτο μεγάλο έργο που θα ξεκινήσει. Άρα λοιπόν το 22 θα είναι η χρονιά που θα γίνονται 3-4 μεγάλα έργα στο νομό ταυτόχρονα. Αυτό είναι που με δίνει δύναμη να συνεχίσω και τα άλλα τα μικρότερα, όπως είναι και αυτό που συζητούσαμε τώρα, και αυτά με επιμονή, με επιχειρήματα, με σεβασμό στις απόψεις των άλλων, των αντιθεμένων, θα προχωρήσουμε, πιστεύω, να εξυπηρετήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους συμπολίτες μας. Ωραία. Κύριε Τσικαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σήμερα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.